Άλλαξαν όλα από 1η Ιανουαρίου 24 με τα νέα τρικολόρ ετοιμολόγια και τους καταναλωτές να βιώνουν μια νέα πραγματικότητα που πάντως δεν μπορούν ακόμα να συγκρίνουν. Καθώς όπως βλέπουμε, ο ιστότοπος της ΡΑΕ που θα ήταν εργαλείο σύγκρισης παραμένει σε κατάσταση υποδιαμόρφωση. Τα τέσσερα νέα τιμολόγια είναι τρία, αφού το πορτοκαλί προϋποθέτει την ύπαρξη έξυπνου μετρητή. Για το πράσινο που επέλεξαν το 70% περίπου των καταναλωτών, οι τιμές είναι από 0,13635 ευρώ ανά κιλοβατόρα έως 0,216 ευρώ. Η τιμή Δεκεμβρίου στα 0,170 με τιμολόγιο Γ1. Άρα η μείωση Δεκέμβριου στο 23, Ιανουάριου στο 24 είναι 20%. Για 500 κιλοβατόρες από 85 ευρώ το Δεκέμβριο του 23 θα πληρώσουμε 68,17 το Γενάρη του 24. Το ανσασέρ των πράσινων τιμών ανάλογα τον πάροχο για την κιλοβατόρα και για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες έχει ΔΕΗ 0,1363, 68,15 ευρώ. Πρωτέρια 0,1426, 71,3 ευρώ. Ήρων 0,14052, 70,26. Energy 0,141, 70,5. Ελλήν 0,1403, 70,15. Φυσικό αέριο 0,1426, 71,3. Βολτέρα 0,1439, 71,95. Βόλτον 0,1441, 72,05. Ζενίθ 0,169, 84,05. Ελπέντισον 0,1706, 85,03 ευρώ. Πάγιο 4-5 ευρώ για τους περισσότερους παρόχους. Ανατροπές και αλλαγές έρχονται στις μεγάλες καταναλώσεις. Πόσο θα πληρώσει ο καταναλωτής για 500 για 1000 κιλοβατόρες με πράσινο και μπλε τιμολόγιο. Στη ΔΕΗ 500 κιλοβατόρες 68,15. 1000 με πράσινο 141,12 και με το μπλε 179. Πρωτέρια 71,3, 142,6, 165. Energy 70,19 500, 140,38 1000 και με το μπλε 149. Ο καταναλωτής βέβαια πάντα μπορεί να ψάχνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα βρίσκει. Αφού η μετάβαση στα τρικολόρ τιμολόγια δεν συνοδεύτηκε από την ύπαρξη καθαρών κανόνων. Έτσι, όπως γράφει ο Νίκος Φιλιππίδης στο αξιόπιστο Energy Mag, τα νέα τιμολόγια είναι φθηνότερα, αλλά επιμελώς κρυμμένα στις ιστοσελίδες των παρόχων. Την ίδια ώρα ο καταναλωτής που θέλει να πάει σε κίτρινο τιμολόγιο τώρα μπορεί να βρει χαμηλότερες τιμές από τα πράσινα, αν το ψάξει πολύ. Προσοχή όμως, γιατί αν ανέβει η χοντρική, η κατάσταση αλλάζει. Σαφής εικόνα υπάρχει σήμερα μόνο στη ΔΕΗ. Το ΔΕΗ My Home for All κίτρινο 0,12653. Το ΔΕΗ πράσινο 0,1335. Τιμή για 500 κιλοβατόρες 63,26 κίτρινο, 68,17 πράσινο, διαφορά 4,91. Από την άλλη, δυσάρεστες εκπλήξεις φέρνει σταθερότητα των μπλε τιμολογίων σε όσους, για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, έκαναν αυτή την επιλογή. Που τώρα θελήσουν να την αλλάξουν, θα πληρώσουν και ένα τσουφτερό πέναλτι αποχώρησης. ΔΕΗ για 500 κιλοβατόρες από 0,13635 και 5 ευρώ πάγιο και στο μπλε 0,175 έως 0,179 και νυχτερινό 0,166 έως 0,169 και επίσης 3,5 έως 5 ευρώ πάγιο, σημαίνει με πράσινο 73,17 ευρώ και 91 με το μπλε Ήρων πάλι για 500 κιλοβατόρες 0,14052 και πάγιο 5 ευρώ και μπλε 0,165 και πάγιο 7,5 σημαίνει σύνολο 75,26 και 90 ευρώ στο μπλε. Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει σε ετήσια βάση ακόμα και έναν έξτρα μήνα ηλεκτρικό ρεύμα με τα τιμολόγια που εκτός από τρικολόρ αποδεικνύονται τελικά και μαύρα μαντάτα για πάρα πολλούς καταναλωτές. Δεν είναι εύκολο να βγάλουμε άκρη ακόμα, έτσι, Νίκο. Δηλαδή... Η αλήθεια είναι λίγο, αν μπει και ασχοληθεί, πρέπει να ασχοληθεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθει τι καταναλώνει. Πρέπει να μάθει τα στοιχεία σου. Σωστό. Είναι μια πρόοδο και αυτή. Δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί είπαμε ότι η γραμμή των 500, ας πούμε, κιλοβατορών μπορεί κάποιο να αφορά, κάποιο να μην του αφορά. Αλλάζουν τα πράγματα. Αφορά αρκετούς, η αλήθεια είναι. Τα πράσινα, επειδή μάθαμε την τιμή, επειδή υπάρχουν πλέον από χτες το βράδυ, αργά το βράδυ, με λίγη καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, και σωστά το επισημαίνουμε στο ρεπορτάζ, ανέβηκαν στα στοιχεία στη ΡΑΕ, υπάρχουν όλα αναλυτικά, άρα έχουμε τα πράσινα. Άρα το 80% που δεν κάναν τίποτα πριν την πρωτοχρονιά, δηλαδή δεν επιλέξαν άλλο τιμολόγιο, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα πράσινα. Να σε ρωτήσω κάτι απλό. Τιμές που είδαμε, συγκριτικά. Μια οικογένεια. Ναι. Με δύο παιδιά. Ναι. Μια τετραμελής οικογένεια που ζει σε ένα διαμέρισμα. Να πούμε από 80 μέχρι 100 τετραγωνικά. Σωστά. Να τα κάνω και 110 για να μεγαλώσουμε το έργο. Ναι, ναι. Τι συμφέρει να κάνει. Αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του το ξεκάθαρο περιβάλλον των πράσινων. Τα κίτρινα, τα οποία είναι τα
δυναμικά, είναι τα μαρκετίστικα προϊόντα, εταιρείας... τα οποία θα εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες, θα πρέπει να τα δει και να τα διαβάσει προσεκτικά και υπάρχει πάντα και η λύση της εξασφάλισης για ένα χρόνο με τα μπλε. Αυτές οι τρεις επιλογές. Μια μέση ελληνική οικογένεια που ζει σε ένα μέσο ελληνικό σπίτι, τα πρώτα που πρέπει να δει είναι τα πράσινα. Τα πρώτα είναι τα πράσινα, γιατί αυτή τη στιγμή εκεί βρίσκεται. Αυτή που είναι 8 στους 10. Κάποιοι άλλοι, γιατί ξέρουμε ανθρώπους που λένε, καταναλώνω πολύ. Γιατί μπορεί να έχω το air condition για ένα δέρμα. Στην πιο μεγάλη κατανάλωση λοιπόν. Σωστά. Ξεκίνησαν από αυτή την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα θα είναι περισσότερα, τα προϊόντα τα πιο εμπορικά των επιχειρήσεων, που είναι τα κίτρινα. Ναι. Τα οποία τι έχουν, έχουν πιο πολύ προσωποποιημένες χρεώσεις. Δηλαδή, αν εσύ καταναλώνεις πολύ, υπάρχει εταιρεία που θα σε βρει και θα φροντίσει να έχεις μία απαλλαγή μεγαλύτερη από ότι μία άλλη εταιρεία. Γιατί είσαι καλός πελάτης, γιατί πρέπει να παραπάνω. Το ψάξεις. Πρέπει άρα, να ασχοληθείς. Αν έχετε μεγαλύτερη κατανάλωση, ίσως το πράσινο δεν είναι καλό για σας. Είναι το κίτρινο. Το λέω γιατί επικράτησε μια ας πούμε, κουβέντα που λέει τα πράσινα είναι τα πιο καλά. Επειδή πονοκεφαλιάζω, το βλέπω δύσκολο, λέω παίρνω πράσινο και τελειώνει. Όχι. Τα πράσινα για αυτούς που δεν θέλουν να ασχοληθούν πολύ. Αν έχετε καταναλώσεις μεγαλύτερες, γιατί μένετε πιο πολύ στο σπίτι, έτσι. Γιατί ξοδεύετε πιο πολύ ρεύμα, για όποιο λόγο τέλος πάντων, μάλλον τα κίτρινα είναι καλύτερα. Τώρα. Επειδή είναι μια άσκηση ανταγωνισμού όλο αυτό και επειδή είναι πλέον σαφές ποιος είναι ο φθηνότερος και ποιος είναι ο ακριβότερος, γιατί είναι δημοσιοποιημένο από το επίσημο κράτος, από τις επίσημες αρχές. Είναι πλέον γνωστό. Είναι βέβαιο ότι αυτοί που νιώθουν ακριβότεροι θα αντεπιτεθούν με νέα προϊόντα. Άρα καλό είναι να μην βιαστείτε, να έχετε την προσοχή σας στα προϊόντα που θα βγαίνουν από εδώ και μπρος. Τη λεπτομέρεια τώρα που θα αποκαλύψει ο Νίκος και που ομολογώ ότι δεν την είχα πάρει και εγώ χαμπάρι, έτσι, παρότι ασχολούμαι. Αυτό το οποίο έχει να κάνει με το αν καθυστερήσατε να πληρώσετε το λογαριασμό έστω και μία ημέρα και τα αλλάζει όλα, γιατί έχουμε μείνει στην παλιά λογική του μοναδικού παρόχου ή και των άλλων που έλεγε εντάξει, θα καθυστερήσω δύο μέρες, ρε παιδάκι, με λοιπόν, ένα ταξίδι, άργησα να πληρωθώ, θα καθυστερήσω δύο μέρες, δεν τρέχει τίποτα. Όπα, τρέχει και γρήγορα. Εξήγησα. 7 στις 13 εταιρείες που τελικά πλέον υπάρχουν στην ελληνική αγορά έχουν βάλει και έχουν βάλει στα χαρακτηριστικά του πράσινου τιμολογίου που τους το επιτρέπει ο Υπουργός, έχουν βάλει την έκπτωση συνέπειας. Η έκπτωση συνέπειας είναι από 20 έως 35%. Αν το γυρίσουμε ανάποδα, δηλαδή στην περίπτωση αυτή εδώ είναι τελευταία, τα 14 λεπτά ανά κιλοβατόρα, τα κάνουμε. 21, σε περίπτωση που δεν πληρώσουμε στην ώρα, είναι 50% αύξηση. Προσέξτε το 50% τώρα. 50% αύξηση. Αυτό είναι ένα πραγματικό παράδειγμα. Πολύ κρίσιμο. Επειδή πολλοί έχετε μείνει στο πράσινο τιμολόγιο. Το λέω ότι έχετε μείνει, γιατί αν δεν έχετε επιλέξει κάποιο Σωστά. άλλο, πέφτετε στο πράσινο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχετε υπόψη σας και δεν έχει υποθεί, είναι ότι αν καθυστερήσετε μία ημέρα, να πληρώσετε το λογαριασμό του όποιου παρόχου σας και ισχύει στους 7, σχεδόν στους μισούς από τους μεγάλους παρόχους. Διπλασιάζεται η τιμή του ρεύματος που θα πληρώσετε. Δηλαδή, περιμένετε Ακριβώς. να πληρώσετε ένα λογαριασμό. Στον επόμενο λογαριασμό. 60-70 100 ευρώ. Μπράβο. Θα σας έρθει στον επόμενο λογαριασμό 50 ευρώ τιμωρία. Πέναλτι. Και δεν θα τον πληρώσετε εκείνη την ώρα. Έτσι. Θα έρθει στον επόμενο. Και επιστρέφετε στη συνέπεια. Εάν τον επόμενο λογαριασμό τον πληρώσετε στην ώρα του, ναι. τότε ξανά πάλι αποκτάτε τη συνέπεια και κερδίζετε πάλι τη δυνατότητα έκπτωση συνέπειας εφόσον η εταιρεία Αλλά σας τη δίνει. Αλλά μία μέρα καθυστέρηση μπορεί να σας ανεβάσει το λογαριασμό στο Θεό. Προσοχή μεγάλη. Εδώ είναι μια μεγάλη αλλαγή, ένα μπόνους που δίνουν στους συνεπείς και αλήθεια είναι ότι οι τιμές στις οποίες αυτή τη στιγμή συγκρίνουμε είναι απευθύνονται σε συνεπείς ναι, θα πληρώνουν στην ώρα τους. Και είναι αυτό το πράγμα πια ακρογωνίας λίθος. Οι 7 εταιρείες στους 13 είναι οι 7 μεγαλύτεροι πάροχοι. Ακριβώς. Οι οποίοι έχουν έκπτωση συνέπειας. Άρα αφορά αυτή τη στιγμή πάνω από το 90% των καταναλωτών. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το προσέξουμε.